Βρισκόμαστε σε εγκαταστάσεις του Λεοντικού Κηφισιάς. Κάνουμε μια πρώτη γνωριμία με το γυναικείο ποδόσφαιρο και μια ακόμα πιο συγκεκριμένη γνωριμία με την ομάδα, μιας και βρισκόμαστε σε εγκαταστάσεις εδώ σήμερα. Έχουμε κοντά μας λοιπόν τον προπονητή του Λεοντικού, τον Θανάση Ζιγούρη, ο οποίος θα μας πει δύο λόγια για το Λεοντικό και για την προσπάθεια που γίνεται. Coach, πάμε λοιπόν να κάνουμε μια πρώτη γνωριμία. Μας πεις πώς πάνε τα πράγματα εδώ στο Λεοντικό και πώς πηγαίνει γενικότερα και το γυναικείο ποδόσφαιρο, έτσι. Ωραία. Καταρχήν, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προβολή του γυναικείου ποδοσφαίρου και της ομάδας μας γενικότερα. Ο Λεοντικός είναι μια καινούργια ομάδα. Ιδρυθήκαμε το 2016. Συμμετέχουμε για τέταρτη χρονιά στο πρωτάθλημα, το γυναικείο πρωτάθλημα της ΕΠΟ. Αυτή τη χρονιά συμμετέχουμε στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, ένα δύσκολο όμιλο. Είμαστε ένα νεανικό συνόλο. Τα κορίτσια είναι μικρά ηλικία ως επιτοπλίστων και με κάποιες προσθήκες κάποιων έμπειρων παιχτηριών έχουμε ένα αρκετά καλό σύνολο. Έχουμε ωραίο κλίμα, οικογενειακό κλίμα στην ομάδα μας και δίνουμε μεγάλη βαρύτητα σε αυτό. Το γυναικείο που με ρωτήσατε είναι αναπτυσσόμενο. Έχει μια τάση, πολλές ομάδες καινούριες δημιουργούνται, υπάρχει ανάπτυξη στον χώρο και η προβολή είναι σημαντική για όλες τις ομάδες, γιατί υπάρχει κόσμος που δεν γνωρίζει ότι υπάρχει γυναικείο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, ακόμα και σε επίπεδο Α Εθνικής, που συμμετέχουν αρκετές ομάδες. Και ιστορικές ομάδες, έτσι, όπως ΠΑΟ, Κάρι, Σόφι. ΠΑΟ, Κάρι, Σόφι, ΙΑΕΛ, πάρα πολλές ομάδες είναι, μην αδικήσουμε κάποιες. Και είναι καλό να υπάρχει μια μεγαλύτερη προβολή από τα μέσα ενημέρωσης, γιατί ο κόσμος έχει άγνοια πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εμείς προσπαθούμε να το διαφημίσουμε όσο μπορούμε και μέσα από τα παιχνίδια και μέσα από κάποια site, και η προσφορά σας είναι πάρα πολύ σημαντική και θα βοηθήσει πάρα πολύ γενικότερα τον χώρο του γυναικείου ποδοσφαίρου. Το κλίμα λοιπόν πώς είναι στην ομάδα, θα ήθελα να μας πεις και αν έχουμε και ακαδημίες φτιάξει. Ναι, έχουμε και φυσικά και ακαδημία. Η ακαδημία είναι ακόμα σε βρεφικό στάδιο. Είμαστε λίγο σαν καινούργια ομάδα, δεν έχουμε πάρα πολλά παιδάκια, αλλά έχουμε και εκεί την προπονήτριά μας, τη Στέλλα Τερμετζάκη, που βοηθάει πάρα πολύ στις προπονήσεις και τα κορίτσια να τα βελτιώσει. Μικρά παιδιά, και συμμετέχουμε και εκεί σε ένα τουρνά που παίζουν τα κορίτσια. Και φέτος συμμετέχουν και βοηθάνε και στο κύπελλο Κορασίδων, που έχουμε δηλώσει συμμετοχή για πρώτη φορά. Είναι πολύ σημαντική στιγμή για το σύλλογό μας να συμμετέχει στο κύπελλο Κορασίδων, στο πανελλήνιο αυτό κύπελλο της ΕΠΟ. Το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Έχουμε πολύ καλό κλίμα, οικογενειακό κλίμα. Η διοίκηση βοηθήσει πάρα πολύ φέτος, η καινούργια διοίκηση, στο να υπάρχει καλό κλίμα και καλές συνθήκες εργασίας και για εμάς τους προπονητές και για τα κορίτσια. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δυστυχώς όλοι οι σύλλογοι πάσχουν σε αυτό το διοικητικό κομμάτι. Εμείς φέτος είμαστε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και υπάρχει πρόοδος και στο κομμάτι της ακαδημίας και στο γυναικείο. Το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό και τα κορίτσια χαίρονται μέσα από αυτό και θέλουμε να έρχονται και να φεύγουν με το χαμόγελο στα χείλη και όχι κατσουφιασμένες, γιατί οι συνθήκες δεν είναι καλές. Αυτό. Coach, υπάρχει ταλέντο? Υπάρχει άθον ταλέντο γενικότερα στο γυναικείο και στην ομάδα μας, αλλά και στο γυναικείο ποδόσφαιρο πολύ ταλέντο και με δουλειά θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Η ομάδα, ποιοι είναι οι στόχοι της για φέτος? Οι στόχοι για φέτος είναι η παραμονή στην κατηγορία. Είμαστε νεοφώτιστοι στη Β' Εθνική. Είμαστε καινούργια ομάδα και γενικότερα στον χώρο. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Είμαστε ίσως η έκπληξη του πρωταθλήματος και μακάρι να παραμείνουμε στο τέλος η έκπληξη. Και η προσπάθεια έχει ευοδοθεί μέχρι στιγμής των κοριτσιών με αποτελέσματα, νικηφόρα και καλή θέση στη βαθμολογία που έχουμε αυτή τη στιγμή. Είμαστε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας και ευελπιστούμε σε ακόμα κάτι καλύτερο. Coach, από ό,τι μας λες τώρα, με μια ομάδα που έχει μόνο 4 χρόνια ιστορίας, μάλλον είναι σε πολύ καλό επίπεδο, έτσι. Εσύ ξέρεις και καλύτερα, και ειδικά αν το συγκρίνουμε με κάποιες ομάδες και σε αντρικό επίπεδο. Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε σε αυτή τη θέση φέτος, γιατί η προσπάθειά μας είναι πολύ μεγάλη και θέλουμε να πάρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με βάση την προσπάθεια που κάνουν τα κορίτσια και όλοι οι γενικότερα προπονητές και διοίκηση. Πιστεύω σε ακόμη καλύτερη συνέχεια και σε καλύτερη συνέχεια του χρόνου και φυσικά τα κορίτσια, όπως είπαμε, να είναι χαρούμενα, να χαίρονται που είναι στο Λεοντικό. Αυτό. Να είναι ευτυχισμένα. Ωραία, Coach, κλείνοντας, πες μας δύο λόγια και για σένα και για την πορεία σου στην προπονητική. Καλά, και εγώ είμαι καινούριο στον χώρο, δεν είμαι πολλά χρόνια. Με 4 χρόνια στο Λεοντικό και προηγούμενη ομάδα στην Αθηναϊκή που είχα συμμετέχει
για 1-2 χρονιές σαν βοηθός. Είμαι πολύ χαρούμενος, είναι πολύ ενδιαφέρον το γυναικείο ποδόσφαιρο. Είναι το άθλημα που σε γοητεύει και σε παρακινεί στο να συνεχίσεις και να προσπαθείς να προσφέρεις την υπηρεσία σου και τις γνώσεις σου σε αυτά τα παιδιά. Και ειδικά στα νέα παιδιά που είναι το μέλλον του γυναικείου ποδοσφαίρου και γενικότερα του ποδοσφαίρου. Κότς, ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε καλή συνέχεια σε αυτό που έχετε ξεκινήσει στο Λεωτικό τα τελευταία χρόνια. Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε για την προσφορά σας και τη διαφήμιση του γυναικείου ποδοσφαίρου γενικότερα και της ομάδας μας. Δουλειά μας είναι, προσπαθούμε και εμείς όσο μπορούμε να βρισκόμαστε σε όσους περισσότερους ομάδες γίνεται πιο κοντά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.